Ποιο έγγραφο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι υπάρχει η εντολή του Υπουργού. Το διαβάσατε. Και μάλιστα σας καλεί να παρατηθείτε. Μπράβο. Λέω το διαβάσατε το έγγραφο. Το είπαμε. Όχι, δεν το είδατε. Διότι δεν υπάρχει έγγραφο με ρητή εντολή του Υπουργού. Άρα πιεστήκατε όλοι αδιάβαστοι λίγο. Και η Νέα Δημοκρατία και εσείς. Υπάρχει ένα διαβιβαστικό του υπηρεσιακού παράγοντα που διαβιβάζει την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Αλλά ακόμα και στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπάρχει εξαίρεση των φορέων που τα διαθέσιμά τους είναι αναγκαία για τις τρέχουσες ανάγκες του επόμενου 15ημέρου. Λοιπόν, με βάση αυτά δεν υφίσταται επί της ουσίας θέμα. Λοιπόν, ας διαβάζει καλύτερα η Νέα Δημοκρατία και κυρίως πρέπει να τους ρωτήσετε τους κυρίους αυτούς τι προϋπολογισμούς ψηφίσανε για να τους διαχειριστούμε εμείς σήμερα. Για να δούμε το ενδιαφέρον τους για την υγεία. Προκειμένου να παρουσιάσουν τα ψεύτικα πλεονάσματά τους, τι εγκρίσεις έδωσαν στην υγεία. Εκεί να απαντήσουν. Τι έπρεπε να δώσουν στον ΕΟΠΗ και τι έδωσαν. 1 δις 100 έπρεπε να δώσουν στον ΕΟΠΗ και έδωσαν 526. Τι έπρεπε να δώσουν για τα νοσοκομεία που προέβλεψαν 1.480 δαπάνη, ενώ το 2014 είχε φτάσει η δαπάνη 1.620 και προέβλεψαν 800 εκατομμύρια. Αυτοί είναι εκείνοι που κλαθμυρίζουν για την υγεία. Τουλάχιστον άλλοι να λένε ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι υπόλογη για την υγεία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ξάνθος είπε στη Βουλή πριν από λίγο ότι τα νοσοκομεία αντέχουν για 15 ημέρες. Μετά τι γίνεται. Υπάρχει κρατικός προϋπολογισμός, κύριε.